Δύο ήταν οι άγνωστοι δράστε επιβαίνοντα σε γιοταχή αυτοκίνητο που μετέβησαν στην οικία 80χρονη στον οικισμό τη Νύψα του Διευρυμένου Δήμου τη Αλεξανδρούπολη. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για έναν άνδρα και για μία γυναίκα, η οποία προσποιούμενη υπάλληλο τη ΔΕΗ προφασίστηκε υποτιθέμενη τη συνεννόηση με το γιο τη για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών. Η 49χρονη υποτιθέμενη υπάλληλο τη ΔΕΗ σήλθε στο εσωτερικό τη κατοικία τη 80 και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Ακολούθω επιβιβάστηκε στο όχημα που οδηγούσε ο άγνωστο δράστη και διέφυγμα. Πήγαν προ άγνωστη κατεύθυνση. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνε στην περιοχή με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο ημεδαπού ηλικία 26 και 29 ετών, αντίστοιχα, διότι όπω προέκυψε, κινούμενοι με γεωταχή αυτοκίνητο λειτουργούσαν ω τσιλιαδόροι. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε επίση ότι το όχημα, στο οποίο επέβαλαν οι συλληφθέντε, ανήκει στην 49χρονη η οποία δεν συνελήφθηκε αναζητείται. Σημειώνεται ότι η 49χρονη είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα ενώ ο 26χρονος για κλοπή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση ασφαλείας της πόλης.